έτοιμα, μπήκαμε ουσιαστικά στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου από αύριο, σωστά, με τις αιτήσεις να είναι έτοιμες. Ναι. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες? Όπως τα λες, είναι Νικήτα, έχουμε προχωρήσει από την ημερομηνία της ψήφισης νομοθεσίας και τη δημοσίευση της στις 11 του μηνός σε πάρα πολλές ενέργειες που μας έχουν φέρει στο σημείο να είμαστε έτοιμοι αύριο να παραλάβουμε τις πρώτες αιτήσεις. Εκείνο που θέλω να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές σας είναι ότι μπορούν να βρουν έντυπα αιτήσεων σε όλα τα ταχυδρομικά γραφεία που υπάρχουν στην Κύπρο, είναι γύρω στα 53 ταχυδρομικά γραφεία, σε ό,τι αφορά μόνον και εξειδικευμένα τους λήπτες δημόσιου βοηθήματος. Αυτή η ομάδα πολιτών πρέπει να βρουν τα έντυπα τους στα γραφεία, τα κατατόπους γραφεία των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, και εκεί ακριβώς είναι που θα παραδώσουν και τις δικές τους αιτήσεις. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες αιτητών θα τα παραδώσουν και πάλι είτε προσωπικά στα ταχυδρομικά γραφεία, μπορούν όμως να τα στείλουν και με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχουμε δώσει σε πολλές από τις ανακοινώσεις που έχουμε εκδώσει τις τελευταίες μέρες. Άρα, από τα ταχυδρομεία βρίσκουμε όλες αυτές τις αιτήσεις. Πέντε διαφορετικά χρώματα, σωστά? Είναι πέντε διαφορετικά χρώματα. Εξεπίτηδες τις εκδώσαμε σε διαφορετικά χρώματα για να διευκολύνονται και οι αιτητές, να ξεχωρίζουν το έντυπο που θα συμπληρώσει ο καθένας, αλλά και οι υπηρεσίες μας που θα διαχειριστούν τόσο μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Λοιπόν, να δούμε την πρώτη αίτηση. Το μπλε χρώμα, σε ποιους απευθύνεται? Το μπλε χρώμα απευθύνεται στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, άλλους από τους λήπτες δημόσιου βοηθήματος ή τους χαμηλοσυνταξιούχους. Για τους λήπτες δημόσιου βοηθήματος έχουμε το έντυπο σε ροζ χρώμα και για τους χαμηλοσυνταξιούχους έχουμε το έντυπο. Ένα λεπτό. Αυτό το είναι για τους για τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος. Το ροζ, αυτό το χρώμα, θα ζητήσουν οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος. Από τα γραφεία των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο για αυτούς που έχουμε πει. Το γκρίζο χρώμα είναι για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Χαμηλοσυνταξιούχους που ξέρουν ποιοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Ξέρουν ποιοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Ναι. Είναι αυτοί που έβαιρναν τα βοηθήματα από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Για όλους τους υπόλοιπους Κύπριους πολίτες έχουμε το έντυπο σε γαλάζιο χρώμα. Που δεν είναι σε αυτές τις δύο κατηγορίες που έχουμε ήδη. Που δεν είναι σε εκείνες τις δύο κατηγορίες, ναι. Μάλιστα. Για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε εκδώσει το έντυπο σε πράσινο χρώμα. Πράσινο πολίτες ανοιχτό. Ευρωπαϊκής Ένωσης το πράσινο χρώμα, ναι. Και για τους υπηκόους τρίτων χωρών, και εδώ πρέπει να εξειδικεύσω και να εξηγήσω ότι αιτήσεις από υπηκόους τρίτων χωρών δεχόμαστε μόνο από όσους έχουν αποκτήσει το καθεστώς της διεθνούς προστασίας ή της συμπληρωματικής προστασίας, αυτούς που ονομάζουμε πολιτικούς πρόσφυγες, όχι τους αιτητές, αλλά εκείνους που έχουν αναγνωριστεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο με καθεστώς επί μακρών διαμένοντος. Είναι τρεις ειδικές κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι μπορούν με βάση την νομοθεσία να υποβάλουν αίτηση. Μάλιστα. Είναι εύκολο να συμπληρώσει κάποιος αυτή την αίτηση? Παρόλο ότι διαβάζω διάφορα σχόλια στο μέσα μαζικής ενημέρωσης και ακούω για το πολυσέλιδον του εντύπου, και είναι γεγονός ότι είναι πολυσέλιδον, εντούτοις η δική μου εκτίμηση είναι ότι τα στοιχεία που ζητούμε είναι σχετικά απλά. Πρέπει να επισυναφθούν ορισμένα βασικά βεβαιώσεις και επιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη δήλωση που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση, αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα περίπλοκο. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω στους τηλεθεατές σας ότι στα ταχυδρομικά γραφεία θα υπάρχουν από την επόμενη εβδομάδα άνθρωποι οι οποίοι θα ενημερωθούν για το πώς βοηθούν έναν αιτητή να συμπληρώσει την αίτηση, άρα θα μπορούν... Είναι αυτοί που θα προσληφθούν τώρα? Είναι μέρος αυτών που θα προσληφθούν τώρα. Θα ενημερωθούν και οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι για να είναι έτοιμοι να δώσουν κάποιες πρώτες βοήθειες και την υποστήριξη στους αιτητές να συμπληρώσουν σε ορισμένα σημεία που δεν καταλαβαίνουν. Υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ένας οδηγός με τις ερωτήσεις που αναμένουμε ότι πιο συχνά θα υποβάλλονται και τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, και επιπρόσθετα μπορούν να απευθυνθούν και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης που θα τεθεί σε λειτουργία και εκείνο από αύριο. Ο πανκύπριος αριθμός κλήσης αυτού του τηλεφωνικού κέντρου είναι 22 460 460, και οι λειτουργοί που θα το στελεχώνουν θα είναι σε θέση να απαντήσουν τις πιο συχνές ερωτήσεις που θα υποβάλλονται από το κοινό. Έτσι, με αυτούς τους πολλαπλούς τρόπους υποβοήθησης
των αιτητών να συμπληρώσουν το έντυπο, πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστούν και οι όποιες ενδεχόμενες περιπλοκές ή απορίες υπάρχουν λόγω των εντύπων μας. Και όλα αυτά που θα πρέπει να συμπληρώσουμε σε αυτή το έντυπο πρέπει να είναι αληθή, σωστά. Προφανώς. Γιατί βλέπω εγώ καταθέσεις, γραμμάτια, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να είναι αληθή και αυτό έχει συζητηθεί έτσι εξαντλητικά στο Κοινοβούλιο όταν συζητούσαμε την νομοθεσία. Πρέπει να έχουν υπόψη τους οι αιτητές ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν μέσα στην αίτησή τους θα διασταυρώνονται μέσω των διασυνδέσεων που έχουμε συμφωνήσει και αποκτήσει με τα αρχεία πολλών άλλων κρατικών υπηρεσιών. Άρα κανείς δεν μπορεί να ξεγελάσει το κράτος πλέον με όλες αυτές τις διασυνδέσεις που έχετε. Είναι μια βασική διαφορά από το υφιστάμενο σύστημα του δημόσιου βοηθήματος, δηλαδή η δυνατότητα πλέον της υπηρεσίας που θα διαχειρίζεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να επιβεβαιώνει με πολλαπλούς τρόπους και να διασταυρώνει τις πληροφορίες που υποβάλλουμε την αίτηση τους αιτητές. Γι' αυτό τον λόγο, προτού κάποιος υποβάλλει την αίτηση, θα παρακαλούσα να μελετήσει τις βασικές πληροφορίες και τα βασικά ζητούμενα που καθιστούν κάποιον δικαιούχο αιτητή, έτσι ώστε να αποφύγουμε την υποβολή αιτήσεων χωρίς να υπάρχει λόγος, εάν κάποιος δεν πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις. Όντως, αναμένουμε 90.000 τόσες αιτήσεις. Είναι αυτή η εκτίμησή μας με βάση τα δεδομένα και τα στατιστικές που έχουμε συλλέξει από διάφορες υπηρεσίες και δικούς μας υπολογισμούς. Όμως η πραγματική κατάσταση θα διαφανεί μέσα στους επόμενους λίγους μήνες. Ωραία, ξεκαθαρίζουμε. Δεκάδες συνταξιούχοι τηλεφωνάνε, ρωτάνε. Ποιοι δικαιούνται από τους συνταξιούχους, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Που είναι αυτοί ποιοι, μέχρι ποιο εισόδημα. Μέχρι 330 νομίζω είναι η πιο χαμηλή σύνταξη. Παίρναν εκείνον τη μικρή βοήθεια, την επιπρόσθετη των 150 ευρώ, το οποίο ονομάζεται το τσεκούδι το λεγόμενο. Αλλά πέραν αυτού μπορεί και οποιοδήποτε άλλος πολίτης, εφόσον το εισόδημα του είναι κάτω από το ποσό που καθορίζεται σαν ελάχιστο εισόδημα, να υποβάλει την αίτησή του. Έστω και αν δεν είναι μέσα στο σχέδιο των χαμηλοσυνταξιούχων. Επιπρόσθετα θέλω να πω ότι με βάση αυτή την νομοθεσία καλύπτονται και επιπρόσθετες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι εκείνοι που εργάζονται με περιορισμένο ωράριο και έχουν χαμηλά εισοδήματα. Χωρίς να χάσουν τη δουλειά τους. Θα τους συμπληρώνετε το εισόδημα. Ναι. Θα τους συμπληρώνουμε το εισόδημα, το οποίο με βάση τη σύνθεση της οικογένειας θεωρείται ότι είναι το ελάχιστο εισόδημα για να διαιρεθεί. Άρα δεν υπάρχει λόγος κάποιοι να εγκαταλείψουν τις δουλειές τους για να τρέξουν και να πάρουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Όχι. Γιατί και αυτό θα το ελέγξετε. Γιατί πολλοί διαρωτούνται πώς θα το ελέγξετε και γιατί κάποιος που δουλεύει και παίρνει, ξέρω, 400 ευρώ να μην τα εγκαταλείψει όλα και να παίρνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, θέλω να πω ότι μέσα στην νομοθεσία υπάρχουν και ειδικές ελαφρύνσεις, αν θέλετε, ειδικές εξαιρέσεις από το χαμηλό εισόδημα που κάποιος μπορεί να παίρνει, με στόχο να αποτρέψουμε αυτή την κίνηση που τώρα περιγράφεται. Δεν είναι ο στόχος μας να δώσουμε μια δελεαστική εναλλακτική επιλογή σε κάποιον ο οποίος εργάζεται με χαμηλά εισοδήματα, ώστε να εγκαταλείψει αυτή τη δουλειά και να εξαρτηθεί από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Γι' αυτό τον λόγο, κάποιο ποσοστό του εισοδήματος του χαμηλού που κερδίζει δεν θα λαμβάνεται υπόψη όταν θα υπολογίζουμε το ποσό που θα πρέπει να του συμπληρώσουμε. 480 είναι το ελάχιστο. Το 480 είναι το ελάχιστο για ένα άτομο. Για ένα άτομο. Από εκεί και πέρα, εφόσον είναι ένα ζευγάρι, δύο άτομα δηλαδή, για τη σύζυγο υπολογίζεται ακόμα 50% του 480, ακόμα 240 δηλαδή. Και από εκεί και πέρα υπολογίζονται και επιπρόσθετα ποσά για παιδιά της οικογένειας. Αν είναι κάτω των 14, είναι το 1 τρίτο των 480. Αν είναι πάνω των 14, άνω των 14, είναι επίσης 240. Άρα, για να δει κάποιος ποιο εισόδημα θεωρείται ότι είναι επαρκές για να ζήσει αυτή η οικογένεια και είναι με αυτό το ποσό που θα συγκριθεί το εισόδημα που παίρνει η οικογένεια, θα πρέπει ουσιαστικά να αθροίσει αυτά τα επιμέρους ποσά που, με βάση τη σύνθεση της οικογένειας. Όμως, σε αυτό προστίθεται και το ποσό που χρειάζεται μια οικογένεια για να έχει στέγαση, είτε μέσω ενοικίου, είτε σε ιδιόκτητη κατοικία. Και για την ιδιόκτητη κατοικία κάποιος λαμβάνει υπόψη τους στόχους που ενδεχομένως... Ιδιόκτητη κατοικία μέχρι ποιας αξίας είναι?
η ακίνητη ιδιοκτησία πρέπει να είναι κάτω των 100.000 ευρώ. Δεν συνυπολογίζεται η αξία της ιδιόκτησης κατοικίας εάν είναι μικρότερη των 150 τετραγωνικών μέτρων για ένα ζεύγος ή των 400 τετραγωνικών μέτρων για απλά δηλαδή δούμε πόσοι έχουν δηλαδή και ένα σπίτι να έχεις και ένα διαμέρισμα θα στοιχίζει πάνω από 100.000. Είναι μέσα στα βασικά κριτήρια που καθορίζονται στην νομοθεσία. Λοιπόν, να έχουμε δεκάδες απορίες, να λύσουμε τις απορίες του κόσμου. Κυρία Μαρία, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ, κυρία Μαρία. Καλημέρα, κυρία Νικήτα. Σύντομα, παρακαλώ, το ερώτημά σας. Θέλω να αναφέρω ότι έχουν αποταθεί στα ταχυδρομεία σήμερα και δεν έχουν ιδέα για τα έντυπα.